Ένα από τα πράγματα που αγαπώ ιδιαίτερα στην κουζίνα είναι να βρω τρόπους για να φέρω αγαπημένες συνταγές στα μέτρα και στα γούστα όλων. Αν δοκιμάσεις αυτή την ελαφριά εκδοχή του μουσακά με κιμά από κοτόπουλο και κολοκυθάκια και το κόκκινο χούμους με βασιλικό, τότε η λύση είναι μπροστά σου. Τα κολοκυθάκια αρέσουν σε όλους. Τα κολοκυθάκια σε μουσακά τα έχετε δοκιμάσει? Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω την αγαπημένη μου εκδοχή του μουσακά. Ελαφριά, υγιεινή και πεντανόστιμη. Με κολοκυθάκια και, σημειώστε, κιμά κοτόπουλο. Μετά έχουμε ένα χούμους που τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επανάσταση παντού με το χούμους. Το αγαπάνε όλοι και οι εκδοχές που το βρίσκουμε είναι πραγματικά πολύ προχωρημένες. Η δικιά μου εκδοχή είναι ντοματένια σήμερα και θέλω να τη σημειώσετε, γιατί είναι μεζές πρώτης. Τα κολοκυθάκια είναι όμως έτοιμα και περιμένουν ανυπόμονα να γίνουν μουσακάς. Τι έχω κάνει? Τα κολοκυθάκια τα έχουμε κόψει σε λεπτές φέτες. Μου υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατοστό, ίσως και λίγο πιο λίγο. Αυτές τις φέτες τις βάζουμε σε μία λαμαρινά. Καλό θα είναι να έχει αντικολλητικό χαρτί. Αλείφεται με ελαιόλαδο, με ένα πινέλο, αλάτι, πιπέρι. Το βάζουμε στο φούρνο, στους 200 βαθμούς και μέσα στα 7-8 λεπτά είναι έτοιμο. Έχει μαλακώσει όπως πρέπει αυτή η λεπτή φέτα από το κολοκυθάκι. Είμαι έτοιμη, τα έχω εδώ. Σημειώστε ότι μπορεί να είναι μία Παρασκευή έτοιμη και να τα έχετε ακόμη και στην κατάψυξη. Και ξαφνικά έτσι μία επιθυμία για ένα γρήγορο μουσακά από κολοκυθάκια, βάζετε τα κολοκυθάκια, τα αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου να ξεπαγώσουν για λίγο και το φτιάχνετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να σας δείξω πώς κάνουμε το μείγμα με το κιμά κοτόπουλου. Λοιπόν, έχω εδώ ωραιότατο κιμά από κοτόπουλο. Πέρασα το πρωί από τον φίλο μου τον Γιώργο και πήρα κιμά και του είπα θέλω να έχει και μπούτι και στήθος. Περασμένος, εδώ ο κιμάς, μία φορά. Θα πείτε λοιπόν στον καλό σας τον κρεοπόλη να φροντίσει τον κιμά να έχει και από τα δύο είδη και να είναι περασμένος μία φορά. Λοιπόν, πάμε! Φωτιές, φύγαμε! Το πρώτο που θα κάνω θα είναι να καβουρδίσω, σημειώστε το, τον κιμά κοτόπουλο. Λοιπόν, καβουρδίζω. Σημαίνει ότι χωρίς λιπαρή ουσία απλώνουμε το κιμά κοτόπουλου, έτσι ώστε να αρχίσει να ξεχωρίζει το κρέας το οποίο το έχουμε κυματοποιήσει και να πάρει χρώμα. Έχει καβουρδιστεί όπως πρέπει. Θα βάλω ελαιόλαδο. Και προσθέτουμε το συνδυασμό από κρεμμύδι κομμένο σε μικρά κυβάκια, καρότο και σέλερι. Προσθέτουμε λοιπόν τα λαχανικά, ανακατεύουμε καλά. Βάζω κύμινο στο κοτόπουλο, ταιριάζει το κύμινο, ταιριάζει το κάρι, έτσι. Εγώ σήμερα θα βάλω κύμινο, θα δουλέψω στα αρώματα του κύμινου. Ούτως ή άλλως ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το κοτόπουλο. Οπότε φανταστείτε με το κιμά κοτόπουλου πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε. Γίνονται ας πούμε τα ωραιότερα μπιφτέκια. Τα πιο αφράντα μπιφτέκια γίνονται με κιμά κοτόπουλου. Είναι πιο ελαφρύς, πρωτεϊνούχος. Εγώ το χρησιμοποιώ όπως βλέπετε σε τέτοιες Παρασκευές όπως κάνω το μουσακά σήμερα. Με την ίδια λογική μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μελιτζάνες, εννοείται, έτσι. Απλά με το κολοκυθάκι γίνεται όλο αφρός. Είναι η πιο ελαφριά εκδοχή. Σε αυτή τη φάση μπορώ να αλατοπιπερώσω. Βάζω εδώ και το αλάτι μου και το πιπέρι για να μην έχω τους μήλους πάνω από την υγρασία.
Ωραία. Σβήνω με κρασί λευκό. Ντομάτα κονκασέ. Συμπληρώνω εδώ. Αυτό που δεν θέλω να μου ξεχνάτε είναι το εξής. Όταν προσθέτουμε αλκοόλ στα φαγητά για να ντεκλασάρουμε, για να σβήσουμε ή ό,τι άλλο θέλετε τέλος πάντων, ποτέ δεν σκεπάζουμε την κατσαρόλα αμέσως. Αφήνουμε ένα διάστημα 3-4 λεπτών, έτσι ώστε να φύγει η αλκοόλη και να μείνουν μόνο τα αρώματα. Να μην φυλακίσουμε την αλκοόλη στην κατσαρόλα, γιατί μυρίζει λίγο περίεργα. Δεν προσθέτουμε φυσικά κανένα άλλο υγρό. Αφήνουμε τώρα εδώ να σιγοβράσει ο κιμάς. Σκεπάζω την κατσαρόλα μου. Και είμαι έτοιμη να φτιάξω μια ελαφριά μπεσαμέλ. Λοιπόν, όπου μπεσαμέλ, το μυαλό πάει στο βουτυράκι που πολύ το αγαπάμε. Εδώ σήμερα όμως θα σας δείξω μια μπεσαμέλ με ελαιόλαδο και γιαούρτι στρακιστό. Μια άλλη εκδοχή, πιο ελαφριά. Ελαιόλαδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας μουσακάς που δεν υστερεί σε τίποτα. Τα πάντα του έχει. Απλά δεν έχει τα λιπαρά. Μας πειράζει. Καθόλου δεν μας πειράζει. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχουμε διαλύσει όπως πρέπει το αλεύρι μέσα στο ελαιόλαδο. Έχει ωραία ζεσταθεί αυτό το μείγμα. Θα πάρω έναν αυγοδάρτη. Και πάμε για το γάλα. Και το γάλα είναι ελαφρύ. Ανακατεύουμε. Αυτό είναι. Τόσο ελαφριά, τόσο όμορφα. Βελούδο, παιδιά, δεν είναι κρέμα αυτή τώρα, έτσι. Είναι η τελειότητα. Έτοιμη. Αυτό, σβήνω φωτιές. Εδώ ο κιμάς μου γίνεται με την ησυχία του. Αφήνω την κρέμα να κρυώσει, νοικοκυρεύουμε και σε λίγο συνθέτουμε μουσακά με κιμά κοτόπουλου και με κολοκυθάκια, παρακαλώ. Εδώ έχουμε την κρέμα, την μπεσαμέλ. Ας ανακατέψω πάλι να ξαναβρω την υφή που θέλω. Και προσθέτουμε το γιαούρτι. Σας είπα, αφρός η μπεσαμέλ, αφρός. Και μοσχοκάριδο. Εδώ παραμένουμε κλασικοί και αγαπημένοι. Ανακατεύουμε. Ωραία. Να ομογενοποιήσουμε το γιαούρτι με την κρέμα μας. Αυτό ήταν. Ωραία, σφιχτή όπως πρέπει γιατί έχει κρυώσει, για να μπορέσω να την απλώσω πάνω στα κολοκυθάκια και στα υπόλοιπα υλικά. Έτοιμος και ο κιμάς. Έχει σφίξει όπως πρέπει, έχει πιει τα υγρά του όλα. Εδώ. Και το μόνο υλικό που μένει να προσθέσω είναι ο μαϊντανός. Έχουμε πει ότι τα φρέσκα μυρωδικά, που πολύ τα αγαπάμε στην κουζίνα, όπως και τα μπαχαρικά, γιατί είναι αυτά που δίνουν πραγματικά ταυτότητα στα φαγητά μας, μπαίνουν πάντα στο τέλος. Δεν αγαπούν τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε γευστικά. Βάζω λοιπόν εδώ το μαϊντανό. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και δυόσμο, γιατί δυόσμος κάνει παρεάκι τρελό με το κολοκυθάκι. Όπως η μελιτζάνα αγαπάει το βασιλικό, το κολοκυθάκι αγαπάει το δυόσμο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι. Ανακατεύω αυτό καλά. Και είμαστε έτοιμοι να συνθέσουμε το μουσακά με τα κολοκυθάκια και κιμάς κοτόπουλο. Το ταψάκι μου. Έχω στρώσει μόνο αντικολλητικό χαρτί κάτω για να αποφύγω τη λιπαρή ουσία. Ούτως ή άλλως δεν κολλάει αυτό, αλλά είπαμε τώρα θέλω να είναι πολύ μετρημένα τα λιπαρά σε αυτή τη συνταγή. Το πρώτο υλικό που θα βάλουμε είναι τα κολοκυθάκια, τα οποία τα έχουμε ψήσει στο φούρνο με ελάχιστο ελαιόλαδο. Για να
μπορέσετε να έχετε ένα στρώμα αρκετά παχύ, κάνετε το εξής. Θα φροντίζετε το ένα κολοκυθάκι να μπαίνει πάνω στο άλλο και να το σκεπάζει μέχρι τη μέση του. Τι εννοεί ο ποιητής? Κοιτάξτε. Εδώ. Αυτό ακριβώς. Το βλέπετε? Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε ένα στρώμα πιο παχύ, έτσι ώστε να έχει βάση αρκετά στιβαρή για να προσθέσουμε μετά τον κυμά κοτόπουλο. Λοιπόν, γεμίζω το ταψάκι μου με τα κολοκυθάκια. Τελειώσαμε με τα κολοκυθάκια, με την πρώτη στρώση δηλαδή. Πάμε. Συνεχίζουμε με κυμά κοτόπουλο. Απλώνουμε όμορφα, να καλύψει όλη την επιφάνεια. Βλέπετε, στεγνός ο κυμάς. Έχει ακριβώς την υγρασία που θέλουμε για να γίνει το τελικό ψήσιμο του μουσακά. Κολοκυθάκια. Πάλι το ίδιο, με την ίδια λογική. Πρέπει να έχουν την ίδια φορά σε όλες τις στρώσεις. Εδώ. Να το και το τελευταίο κολοκυθάκι. Έτοιμη και αυτή η στρώση. Και τώρα ήρθε η ώρα της μπεσαμέλ. Θα είναι λίγο διαφορετικά στημένος αυτός ο μουσακάς, γιατί η μπεσαμέλ θα είναι μέσα στα κολοκυθάκια. Θα τελειώσω με μία στρώση από κολοκυθάκια. Δεν τελειώνω με μπεσαμέλ όπως τον κλασικό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την μπεσαμέλ. Δεν έχω όλο το πιπερώσει μόνο, οπότε το κάνω ευθύς. Τώρα, αλάτι και πιπεράκι. Ανακατώνω καλά. Ωραία. Και στρώνουμε. Λοιπόν, εννοείται πως αυτή η συνταγή και την ελαφριά μπεσαμέλ εδώ μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπου χρειάζεται μπεσαμέλ. Έτσι, είναι μια εκδοχή διαφορετική. Το γιαουρτάκι. Απλώνουμε καλά. Θα συμβουλεύω να είναι κρύα τα υλικά σας για να απλώνονται πιο όμορφα και να διακρίνονται ωραία οι στρώσεις μετά όταν ψηθεί ο μουσακάς. Γιατί διαφορετικά, αν είναι ζεστά πολύ και καυτά τα υλικά, λογικό είναι, θα μπει το ένα υλικό μέσα στο άλλο και δεν θα έχετε καθαρές τις στρώσεις. Σαφώς και μια χαρά πεντανόστιμο θα είναι, αλλά επειδή μας αρέσει εμάς η τελειότητα, πώς να το κάνουμε, θέλουμε όλα να είναι όπως πρέπει. Το απλώνω εδώ όμορφα. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180, στους 190 βαθμούς, για να είναι έτοιμος να βάλω τον μουσακά. Έχω απλώσει εδώ όμορφα, φροντίζω να είναι ισόπαχη όλη η κρέμα σε όλη την επιφάνεια. Τελευταία στρώση με κολοκυθάκια. Λίγο πιο αραιά μπορούμε να τα βάλουμε τώρα. Έπως, πραγματικά από τα πολύ ωραία φαγητά. Έτοιμο. Προθερμασμένος ο φούρνος, βάζουμε το ταψί στο φούρνο για 20 λεπτά και μετά πασπαλίζουμε μοτσαρέλα σε όλη την επιφάνεια και το αφήνουμε μέσα για 5-6 λεπτά ακόμη να λιώσει ωραία η μοτσαρέλα και να πάρει ωραίο χρώμα. Σε λίγο θα δείτε φαγάρα έπος. Να είμαστε λοιπόν εγώ και ο μουσακάς μου. Έχει κρυώσει ελαφρώς, βέβαια κρατάει λίγο ακόμη, δεν είναι αυτό το κρύο που πρέπει είναι για να κόβεται τέλεια, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ωραία. Για να δούμε.
Εδώ. Είναι ζεστό. Αλλά. Η κρέμα του, το κυμαδάκι του, το πραγματικά δεν αντιστέκομαι. Δεν αντιστέκομαι και είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν αντιστέκεται σε αυτό το φαγητό. Σε αυτό το φαγητό. Και είναι αφρός, είναι αέρας, πραγματικά. Και επειδή θέλω να το δοκιμάσετε και πολύ σας αγαπώ, μπορείτε ακριβώς αυτό το φαγάκι να έρθει στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, όπου είστε, με ένα τηλεφώνημα, με ένα κλικ που λέμε πια. Για περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε στο dinanicolaou.gr και εκεί σας τα λέω όλα πώς γίνεται αυτή η ιστορία. Αυτός είναι ο σημερινός μουσακάς, διαφορετικός και πεντανόστιμος. Εσείς όμως, όπως και εγώ φυσικά, είμαστε έτοιμοι για ένα χούμους ντοματένιο που τα σπάει. Τώρα. Λαχταριστός με αφράτη κρέμα, πεντανόστιμο κιμά από κοτόπουλο και τη γλύκα από τα κολοκυθάκια να απογειώνουν αυτό το διαφορετικό μουσακά που, πιστέψτε με, δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από το συμβατικό. Αλήθεια, τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα δημητριακά πρωινού που καταναλώνουμε? Τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι μπορούμε να καταναλώνουμε άφοβα? Ο διαιτολόγος μας, Δημήτρης Γρηγοράκης, έχει πάντα για μας τη σωστή απάντηση. Εσείς τρώτε πρωινό γεύμα? Εάν τρώτε πρωινό γεύμα, είναι ένα γεύμα υγιεινό ή ένα γεύμα το οποίο σας τροφοδοτεί με άχρηστες θερμίδες? Είναι ένα γεύμα το οποίο θα σας δώσει και επιπλέον βιταμίνες? Και ποιο τελικά είναι το πιο υγιεινό πρωινό γεύμα? Τίποτα περισσότερο από τα δημητριακά πρωινού. Τα δημητριακά πρωινού, τα οποία έχουμε μπροστά μας και τα βλέπουμε εδώ, είναι τα δημητριακά ολικής άλεσης, είναι κάποια άλλα δημητριακά που περιέχουν περισσότερη ζάχαρη και προορίζονται για παιδιά, και κάποια άλλα δημητριακά τα οποία είναι περισσότερο επεξεργασμένα. Όλα λοιπόν τα δημητριακά πρωινού μπορούν να θεωρηθούν ως μια υγιεινή διατροφική επιλογή? Μάλλον όχι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε τα δημητριακά πρωινού τα οποία είναι ολικής άλεσης, και μάλιστα θα πρέπει να ψάξουμε εκείνα τα οποία έχουν την περισσότερη ολική άλεση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα εδώ? Το πλεονέκτημα είναι ότι η ολική άλεση είναι από μόνη της μια πηγή ιδιαίτερων διατροφικών συστατικών και ταυτόχρονα μας τροφοδοτεί με φυτικές ίνες, οι οποίες μας βοηθούν στην αντιμετώπιση των γαστρεντερικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν, τα δημητριακά ολικής άλεσης μπορούν να μας βοηθήσουν και στον κορεσμό της πείνας, δηλαδή να χορτάσουμε και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να αναζητήσουμε ένα παχυντικό σνακ στην πορεία της ημέρας, και την ίδια ώρα θα βοηθήσουν το ανοσοποιητικό μας εξαιτίας του εμπλουτισμού σε βιταμίνες της ομάδος Β, σε Β2, σε Β3, σε Β5, Β6 και Β9, αλλά και σε σίδηρο και ασβέστιο, άρα μπορούν να θεωρηθούν και ως πηγές σιδήρου και ασβεστίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών που έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, δίνουμε έμφαση, επαναλαμβάνω, στα δημητριακά εκείνα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ολικής άλεσης, είναι εμπλουτισμένα σε βιταμίνες της ομάδος Β, σε σίδηρο και ασβέστιο, περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να μας βοηθούν στον κορεσμό της πείνας, στην υγεία του ανοσοποιητικού μας εξαιτίας των πολύτιμων διατροφικών συστατικών που περιέχουν, και βέβαια να βοηθούν και την εξέλιξη της γαστρεντερικής μας κατάστασης, με αποτέλεσμα να αναχαιτίζουν το πρόβλημα της δυσκυλιότητας. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε το γάλα για να απολαύσουμε αυτή την φοβερή διατροφική συνήθεια που λέγεται κατανάλωση πρωινού, αλλά όχι οποιοδήποτε πρωινού, ενός υγιεινού πρωινού που αποτελείται από δημητριακά ολικής άλεσης και γάλα. Βάζουμε λοιπόν το γάλα στον μπολ με τα δημητριακά ολικής άλεσης και ξεκινάμε να τρώμε. Γιατί πάνω απ' όλα προέχει η υγεία μας. Σήμερα σίγουρα είναι η μέρα των διαφορετικών. Η μέρα που ανατρέχουμε σε αγαπημένες συνταγές και με λίγη φαντασία και δημιουργικότητα τις μεταμορφώνουμε σε κάτι νέο, φρέσκο, αλλιώτικο από τα τετριμένα. Και αυτό το χούμους είναι διαφορετικό και απίστευτα γευστικό. Κόκκινο χούμους με τη γλύκα της ντομάτας, το άρωμα του βασιλικού και ψητά πιτάκια τορτίγιας για να κάνεις τις πιο νόστιμες βουτιές.
Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει για αυτή την κρεμώδη σαλάτα που λέγεται χούμους. Και νομίζω ότι πιο πολύ θα την έχετε πετύχει κάπου σε κάποια ταβέρνα, σε κάποιο εστιατόριο, θα την έχετε δοκιμάσει ή θα τη φτιάχνετε και στο σπίτι σας. Λοιπόν, εμένα είναι από τις αγαπημένες μου σαλάτες και μάλιστα έχω δοκιμάσει πάρα πολλές εκδοχές. Με μπατζάρι, με καρότο, αλλά αυτή που πραγματικά με εξατρελαίνει είναι η εκδοχή με την ντομάτα. Θα δείτε πώς ετοιμάζω σήμερα το μείγμα από ντομάτα κονκασέ και από πελτέ ντομάτας και πώς δημιουργώ ένα χούμος ντοματένιο που μένει αξέχαστο. Λοιπόν, πρώτα θα ασχοληθώ με την ντομάτα, με τη σάλτσα ντομάτας δηλαδή. Γι' αυτό θα πάω να πάρω ντομάτα κονκασέ και πελτέ ντομάτας. Η διαφορά σε αυτή τη συνταγή είναι η ντομάτα. Βάζουμε λίγο πελτέ για περισσότερο χρώμα και γεύση από κονκασέ, από ελληνικές ντομάτες που έχουν διαλεχτεί με το χέρι και φαίνεται σαν να έχουν ψιλοκοπεί μόλις τώρα. Απίστευτο άρωμα. Μύρισε ελληνική γη. Λοιπόν, πελτές από όριμες ελληνικές ντομάτες και ψιλοκομμένες ντομάτες κονκασέ. Αυτά ακριβώς τα χρησιμοποιήσω για τη σάλτσα μου αυτή που σας λέω. Γι' αυτό ανάβω τις φωτιές. Και κοιτάξτε πώς θα ετοιμάσω το μείγμα για να κάνω τον ντοματένιο χούμους. Το πρώτο που θα κάνω εδώ είναι ότι θα βάλω μία κουταλιά πελτέ, να καβουρτιστεί, να καπνιστεί λίγο. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί εδώ το αντικολλητικό. Βάζω μία γενναία κουταλιά και το απλώνω καλά να καπνιστεί, να καβουρτιστεί. Γιατί είπαμε ότι εδώ είναι συμπυκνωμένο ένα προϊόν ο πελτές που νομίζω ελληνική κουζίνα χωρίς πελτέ ντομάτας πραγματικά δεν γίνεται. Και να φανταστείτε ότι για να κάνεις ένα κιλό από αυτό το πελτέ χρειάζονται 6 κιλά ντομάτες. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όριμες ελληνικές ντομάτες. Τι σημαίνει ελληνική ντομάτα, παιδιά? Σημαίνει ελληνικός ήλιος. Αυτό, εκεί είναι όλη η ιστορία. Αφήνουμε εδώ να κολλήσει πραγματικά ο πελτές και ανοίγω και την κοκασέ, εδώ το ψιλοκομμένη ντομάτα, ψιλοκομμένο ντοματάκι. Αρχίζει και μυρίζει εδώ και καπνίζει, παιδιά. Φιξάρονται οι γεύσεις της ντομάτας, είναι ακριβώς που θέλω. Και τώρα βάζω εδώ την ντομάτα μου, την ψιλοκομμένη, ειδική ποικιλία ντομάτας, με ιδιαίτερο άρωμα και γεύση. Αφήνουμε εδώ να στεγνώσει αυτό το μείγμα και ενισχύουμε τη γεύση με κάποιο μπαχαρικό ή μάλλον με ένα μείγμα μπαχαρικό, το οποίο θα το βάλω και μέσα στο χούμους. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα μείγμα μπαχαρικών που λέγεται ζατάρ. Ενδεχομένως έχετε ακούσει. Για μένα είναι ένα συνδυασμός, ένα μείγμα από τα πιο πετυχημένα. Είναι ένα μείγμα που το συναντάμε στις ανατολικές μεσογειακές χώρες. Έχει αποξηραμένα βότανα και τα μπαχάρια της γης. Αυτά που είναι ο κόλιανδρος, το κίμινο, αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ, που έχουν γήινη γεύση. Και απ' την άλλη έχουν θυμάρι, ρίγανη. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός και ένα άλλο μπαχαρικό που το βρίσκουμε στο Λίβανο, που λέγεται σουμάκ, δίνουν το ζατάρ. Το τελευταίο υλικό που έχει ενδιαφέρον στο μείγμα αυτό είναι το σουσάμι. Όλο αυτό είναι το ζατάρ. Ζητήστε το, ψάξτε το και αν δεν το βρείτε, στο site μου, στο dinanicolaou.gr, σας δίνω τη συνταγή πώς θα το φτιάξετε μόνοι σας. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Ταιριάζει με ψάρια, ταιριάζει με κρέας και εδώ σήμερα, στη σάλτσα αυτή που θα μου δώσει τον ντοματένιο χαρακτήρα στο χούμους, είναι όνειρο. Θέλω να στεγνώσει, να γίνει ένα η σάλτσα με τον πυθμένα του τηγανιού. Να μην έχει καθόλου υγρασία. Δεν θέλω να βάλετε ούτε λάδι ούτε τίποτα εδώ. Περιμένω απλά να στεγνώσει. Λοιπόν, όση ώρα αυτό στεγνώνει, θα χαμηλώσω εγώ λίγο τη θερμοκρασία, έτσι ώστε να γίνει αντουσέρ, που λένε και οι φίλοι μου οι Γάλλοι, μαλακά, απαλά. Και πάω να σας πω τι έχω κάνει εδώ. Λοιπόν, έχουμε βράσει ρεβίθια, χοντρά ρεβίθια.
Τα βραστερά που λέει και η μαμά μου. Ξέρετε πώς βράζουμε τα ρεβίθια, τα μουλιάζουμε από βραδύς για 12 ώρες και μετά την άλλη μέρα τα βράζουμε σε μπόλικο νεράκι, στο οποίο θα βάλουμε ένα ολόκληρο κρεμμύδι, θα βάλουμε δάφνη για να αρωματιστεί ωραία και εμένα μου αρέσει και βάζω και γαρίφαλα. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεβίθι λοιπόν το βρασμένο. Θα πάρω το μαχαίρι μου, θα κόψω λίγο το κρεμμύδι, ένα μεγαλούτσικο κρεμμύδι θέλω, ένα κόκκινο, ένα λευκό κρεμμύδι, το κόβετε σε μεγάλα κομμάτια. Αυτή είναι η βασική συνταγή για χούμους που θα σας δείξω στην αρχή, απλά εγώ θα προσθέσω και τη μαγκιά με την ντομάτα. Βάζουμε λοιπόν το κρεμμύδι μας εδώ, μέσα στο μπλέντερ, βάζω ελαιόλαδο. Ρεβίθια βρασμένα. Εκ των πραγμάτων θα περάσω τα ρεβίθια 2-3 φορές, έτσι, επειδή είναι μικρό το μπλέντερ, για να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Θα βάλω λεμόνι, ξύσμα πρώτα. Όσο πιο λεμονάτο είναι το χούμους, τόσο πιο νόστιμο είναι. Μας έρχεται από τη Μέση Ανατολή και τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα διάσημο, το βρίσκουμε παντού. Ρίχνουμε σε αυτή τη δόση το μισό λεμόνι και το υπόλοιπο μετά, με τα υπόλοιπα ρεβίθια. Ταχίνι. Ο συνδυασμός με το ταχίνι είναι υπέροχος και πραγματικά του ενδυναμώνει όλο αυτό τον υγιεινό χαρακτήρα που έχει το χούμους. Ταχίνι εδώ. Ελληνικό ταχίνι. Λοιπόν, λίγη πάπρικα, λίγο κίμινο, θέλει κίμινο το ρεβίθι, αγαπάει, τρελαίνεται για το κίμινο, ρίγανη, μία σκελίδα σκόρδου. Λοιπόν, και πάμε για τη σάλτσα. Αυτό ακριβώς θέλω, αυτή εδώ την ντομάτα την καπνιστή που έχει κολλήσει κάτω, αυτό είναι η τελειότης. Τώρα, το παίρνω εδώ ως έχει. Και προσθέτω τη μισή δόση σε αυτό και αφήνω την υπόλοιπη δόση για το υπόλοιπο ρεβίθι μου. Εδώ. Λίγο ελαιόλαδο ακόμη, πολτοποιώ και κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνω και τα υπόλοιπα ρεβίθια. Όπα. Όπα. Έτοιμοι. Φύγαμε. Ωραία. Μαζεύω και την υπόλοιπη σάλτσα. Όπως πυκνωμένα αρώματα ντομάτας. Καπνιστή, τέλεια. Λοιπόν, προσθέτω και τα υπόλοιπα υλικά. Το ταχίνι, τα λάδια μου, τα λεμόνια μου εδώ, όλα τα μπαχάρια μου, ό,τι χρειάζεται. Το τελειώνω και αυτό. Μετά νοικοκυρεύομαι και θα με βρείτε να σερβίρω το πιο τέλειο ντοματένιο χούμους. Να είμαστε κι εμείς έτοιμοι το πιο ωραίο χούμους που έχετε φάει. Αλάτι πιπέρι δεν έχω βάλει και ήρθε η ώρα του. Αλατάκι. Όμορφη υφή, πάρα πολύ ωραία. Πεντανόστιμο. Και σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι το πρώτο πιάτο, μπορεί να είναι ένας μεζές, μπορεί να συνοδεύσει ένα ψάρι, ένα κρέας. Η βάση του είναι όσπρια, είναι ρεβίθια. Τι πιο υγιεινό. Πέστε μου έναν άλλον τρόπο, πιο έξυπνο, για να περάσετε και τα όσπρια σε ηλικίες που λίγο αντιστέκονται.
Κοιτάξτε τι άλλο έχω κάνει. Εδώ είναι τορτίγες που απλά τις έχω κόψει σε μικρά τριγωνάκια και τις έχω ψήσει στο φούρνο για 8 με 7 λεπτά. 7 με 8, όχι παραπάνω. Ενώ πριν θα βάλετε λίγο λαδάκι, πάπρικα και αν θέλετε ζατάρ ή κάποιο από τα άλλα μπαχάρια που έχουμε βάλει μέσα στο χούμους. Και η λογική είναι αυτή. Προσέξτε με. Παίρνετε τορτίγια, παίρνετε και το χούμους. Τέλειο. Κάντε κάλεσμα με αυτό ακριβώς. Όλοι θα ξετρελαθούν. Λοιπόν, σερβίρω. Ωραία. Ρεβίθια, τα βρασμένα τα ρεβίθια. Και κάνουμε ομορφιές τώρα. Τώρα εδώ σας θέλω δημιουργικούς. Και προσέξτε, βασιλικός εδώ στο χούμους είναι ένα βασικό συστατικό που του δίνει χαρακτήρα. Του δημιουργεί προσωπικότητα, βρε παιδί μου. Αυτό θα ψιλοκόψω φιλαράκια βασιλικού. Αυτός είναι πλατύφυλλος. Είναι ο πλατύφυλλος που προτιμάμε πάντα στα φαγητά μας, αλλά και από τον άλλο να έχετε μου κάνει. Γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τις γλάστρες βασιλικού, οπότε όλο και θα έχετε στο μπαλκονάκι σας. Αχ, ο άτιμος ο βασιλικός. Λοιπόν, λίγο από το ζατάρ, που τόσο πολύ το εκθίασα σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λίγη πάπρικα. La signature du chef, που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι, άρα η υπογραφή του chef είναι πάντα εδώ λίγο ελαιόλαδο. Μία ιδέα πετιμέζει. Αυτά είναι. Θα βάλετε σε ένα ωραίο μπολάκι τις τορτίγες που έχουμε βάλει. Μπορείτε να βάλετε και λίγα εδώ, έτσι. Να τα καρφώσετε που θα σερβίρετε εδώ. Τα υπόλοιπα σε μπολάκι. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Οι φίλοι έχουν έρθει. Η οικογένεια είναι εκεί. Οι άνθρωποι που αγαπάτε τέλος πάντων. Και το πιο ντοματένιο και νόστιμο χούμους είναι εδώ. Φτιάξτε το. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνουμε και σήμερα. Με όρεξη, με θετική ενέργεια και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ιδανικό ορεκτικό, συνοδευτικό, αλλά και κυρίως για να δεις το χούμους κάπως αλλιώς και να το φέρεις πιο κοντά στις κλασικές αγαπημένες γεύσεις μας, όπως αυτή της αρωματικής καλοκαιρινής ντομάτα. Ποιος είπε ότι η ζωή δεν μπορεί να είναι νόστιμη και υγιεινή? Η ελληνική γη είναι αστήρευτη και γενναιόδορη και αν χρησιμοποιήσεις έξυπνα και σωστά τα δώρα της, τότε θα έχεις το πιο θρεπτικό, υγιεινό και απολαυστικό αποτέλεσμα.